Ο Δημήτρη Ουγγαρέζο παραχώρησε μερικέ δηλώσει στι κάμερε κατά τι οποίε απαντούσε για το τηλεοπτικό του μέλλον, αλλά και εκείνο τη Ελένη Μενεγάκη μετά την απόφαση τη να αποχωρήσει από το Μέγκα. Εγώ θα σου πω για μένα, δεν θα σου πω για την Ελένη. Για την Ελένη, θα μιλήσει η Ελένη ή το κανάλι ή και οι δύο. Είναι αυτή η περίοδο. Τώρα δεν μπορώ να σα πω τίποτα. Αυτοί που τα λένε, δεν τα κάνουν και αυτοί που τα κάνουν δεν τα λένε δεν είναι θέμα διαπραγματεύσεων στο δικό μου επίπεδο. Θέλουμε όλοι να έχουμε δουλειά, οπότε κοιτά τι θέση και τι υποχωρήσει που είσαι διατεθειμένο να κάνεις, τι έχ... Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Εγώ, τουλάχιστον, δεν είμαι στο επίπεδο των παρουσιαστών που πηγαίνω, ζητάω και μου κάνουν τα χατήρια ούτε τίθεται θέμα διαπραγμάτευση υπό αυτή την έννοια. Μου λένε, εγώ κάνω ένα βήμα πίσω, δύο βήματα πίσω, 7 βήματα πίσω και στο τέλος κάπου τα βρίσκουμε. Το κλίμα είναι το καλύτερο, ειλικρινώς, οι δηλώσεις αυτές αργότερα προβλήθηκαν και στην εκπομπή του Α, Σούπερ Κατερίνα, και μετά το βίντεο η Κατερίνα καινούριου θέλησε να κάνει μία αποκάλυψη για την προσωπική ζωή του δημοσιογράφου. Οι δικέ μου πληροφορίε λένε ότι ο Δημήτρη είναι πάρα πολύ καλά και στην προσωπική του ζωή τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω λεπτομέρειε, αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Τον βλέπετε αδυνατισμένο, όμορφο και πολύ ευδιάθετο. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, τα τελευταία χρόνια του έχουν συμβεί πάρα πολλά, σε προσωπικό επίπεδο ενώ και με την απώλεια των γονιών του, επισήμανε συγκεκριμένα, με τον Γρηγόρη Βουντάρα να προσθέτει, αν βρει τον άνθρωπο του θα γίνει ένας εξαιρετικός.